πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν. Πώς εμείς εκφευξόμεθα τηλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας? Υπάρχουν, αγαπητοί μου, μερικά αμαρτήματα που φαίνονται πολύ μικρά, ανεπαίσθητα, ανάξια λόγου. Γι' αυτό και δεν δίδομαι σημασία, ενώ αποτελούν κάποτε στοιχεία τέτοια που μπορούν να μας απολέσουν τη σωτηρία μας. Ένα τέτοιο, αγαπητοί μου, είναι η αμέλεια. Η αμέλεια θεωρείται ότι δεν είναι σπουδαίο πράγμα και πολλές φορές την επικαλούμεθα μάλιστα για να δικαιολογηθούμε και λέμε αμέλησα, θέλοντας να δείξουμε ότι δεν είχαμε πρόθεση για κάτι κακό, απλώς αμελήσαμε. Και όμως θα το φανταζόσαστε ποτέ ότι η αμέλεια αποτελεί ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα? Ο φόνος δεν αποτελεί θανάσιμο αμάρτημα, γιατί κανείς αν προβεί σε έναν φόνο μετανοεί. Εκείνος ο οποίος όμως έχει την αμέλεια δύσκολα μετανοεί. Η αμέλεια στη γλώσσα των πατέρων λέγεται ακιδεία, τεμπελιά, πνευματική τεμπελιά, πνευματική αναμελιά. Ή ακόμη στη γλώσσα των πατέρων πάλι και των ιερών υμνογράφων λέγεται ραθυμία. Και ο Απόστολος Παύλος τώρα, αγαπητοί μου, στην προς Εβραίους επιστολή του μας λέγει: εάν κάθε παράβαση και κάθε παρακοή που συνέβη στην Παλαιά Διαθήκη επήρε την δικαία τιμωρία και μάλιστα σκληρή τιμωρία, πόσο περισσότερο που προσεφέρθη στην Καινή Διαθήκη μια σωτηρία η οποία δεν βγαίνει από το αίμα των θυσιαζομένων ζώων αλλά από το αίμα αυτού του ιδίου του Χριστού, πώς εμείς θα ξεφύγουμε μια τιμωρία τέτοια μόνο και μόνο όχι γιατί περιφρονήσαμε το αίμα του Χριστού αλλά γιατί το αμελήσαμε? Πώς εμείς εκφευξόμεθα τηλικάφτης τόσο μεγάλης αμελήσαντες σωτηρίας? Είδατε, αμελήσαντες, δεν λέγει περιφρονήσαντες αλλά λέγει αμελήσαντες. Με άλλα λόγια, εκείνος που αμελεί τη σωτηρία του μόνο γιατί την αμελεί θα δώσει λόγο στο Θεό και αποτελεί, σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, ένα θανάσιμο αμάρτημα, και είναι θανάσιμο γιατί οδηγεί στο θάνατο την ψυχή με εκείνο το «θα δούμε αργότερα άμα θα γεράσω άλλη φορά, όχι τώρα». Έτσι, αγαπητοί μου, ερχόμεθα εις αυτό το τρομακτικά μεγάλο αμάρτημα, πάθος το οποίον κατακαλύπτει την ψυχή και τελικά δεν πηγαίνουμε για να σωθούμε. Όπως τα ξέρετε, στην παραβολή των 10 παρθένων, 5 παρθένοι αυτό έκαναν. Αμέλησαν να πάρουν αρκετό λάδι μαζί τους. Απλώς αμέλησαν, δεν πήραν λάδι και έμειναν απ' έξω. Το λάδι είναι οι αγαθές πράξεις, είναι η απουσία του Αγίου Πνεύματος που δεν πήραν οι άνθρωποι στην παρούσα ζωή. Και έρχεται ο θάνατος και μετά η Ανάσταση των νεκρών και τότε αναζητούν κάποιο έργο, αλλά τότε δεν είναι πια ο καιρός του έργου των αρετών. Έχει περάσει ο καιρός πια και βλέπουμε να λέγει ο Κύριος ότι κλείνει η πόρτα του νυμφώνος, δηλαδή της βασιλείας του Θεού,
και να μένουν απ' έξω επέντε μωρέ. Είδατε πως χαρακτηρίζονται? Μωρέ. Δηλαδή άμυαλες, ανόητες, διότι δεν εφρόντισαν να έχουν επαρκές λάδι στα λιχνάρια τους. Δεν εφρόντισαν στη ζωή τους αυτή η κατηγορία των χριστιανών να αποκτήσουν έργον αρετής, έργο πνευματικό στη ζωή τους. Το αμέλησαν. Ακόμη θυμηθείτε την παραβολή εκείνη του γάμου του Ιού του Βασιλέως, που λέγει όταν εκλήθησαν να έρθουν για να μετέχουν στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού, που εδώ στη γη είναι τούτο το τραπέζι, εδώ αυτό το τραπέζι είναι η Αγία Τράπεζα, που παρατίθεται πλούσιος ο αμνός του Θεού, το σώμα και το αίμα του Χριστού, το ιερείον, αυτό το σφάγιον που προσφέρεται και είναι το ύψιστον. Και εκλήθησαν, λέγει, τρεις κατηγορίες ανθρώπων, και λέγει εκεί, αμελήσαντες απήλθον ο μεν εις τον ίδιον αγρόν, ο δε εις την εμπορίαν αυτού. Είδατε, αμελήσαντες, δηλαδή αμέλησαν, δεν είπαν δεν θέλουμε να έρθουμε, καλό προαίρετη μπορεί να ήσαν, αλλά αμέλησαν. Και ο μεν επορεύτη στα χωράφια του, ο δε στις εμπορικές του δουλειές. Είναι αυτό που ακούμε πάρα πολύ συχνά, συχνότατα, συνηθέστατα. Έχω δουλειά, έχω το μαγαζί μου, έχω τα χωράφια μου, δεν μου μένει καιρός για τη σωτηρία μου, δεν μου μένει καιρός να ακούσω λόγο Θεού, δεν μου μένει καιρός να μελετήσω, δεν μου μένει καιρός να πάω να εξομολογηθώ, δεν μου μένει καιρός να ζήσω τη μυστηριακή ζωή. Δεν σου μένει καιρός. Είδατε, όχι από πρόθεση κακή, σου λέει πιστεύω, το θέλω, το αγαπώ, αλλά να, αμελώ. Μα αυτό είναι το αμελήσαντες, αυτό που ακριβώς τόση ώρα τονίζουμε και που τόσο πολύ θέλει να τονίσει εδώ η παραβολή του γάμου του Ιού του Βασιλέως. Θα ήθελα ακόμα, επειδή είσαστε γονείς και έχετε παιδιά, να σας θυμίσω μια θλιβερή ιστορία, πολύ θλιβερή ιστορία, την οποία η Αγία Γραφή προβάλλει όλος ιδιαίτερον. Είναι ο Ηλί, ο αρχιερεύς, ο οποίος είχε δύο αγόρια, τον Οφνή και τον Φινεές, και είχε αμελήσει να τους να γίνουν παιδιά σωστά. Τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Όταν τα παιδιά του πήγαιναν εκεί στο ιερόν, θα λέγαμε, εκεί που εθυσιάζονται τα ζώα, οι ίδιοι οι έστελαν υπηρέτες και έπαιρναν κρέατα πριν ακόμα προσφερθούν εις τον Θεό. Αυτό βέβαια δεν άρεσε καθόλου στο λαό. Ήταν μια προσβολή της ενίας της λατρείας του Θεού. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μια κυρία από εσάς, ένας κύριος, προσφέρει εδώ, ανοίγει την πόρτα του ιερού και προσφέρει ένα πρόσφορο. Την ίδια στιγμή ένα παιδάκι του ιερού μπροστά στα μάτια σας στραμπουλάει το πρόσφορο και αρχίζει να τρώει. Τι θα έλεγατε? Μα εγώ το προσέφερα δια των Θεών. Αναμφισβήτητα μετά τη θυσία όλα είναι του ιερέως και του λαού. Αλλά πριν ακόμη προσφερθεί το πρόσφορο εις την προσκομιδή, να γίνει αυτό δεν είναι μια προσβολή της ενίας της λατρείας του Θεού? Λοιπόν, αγαπητοί, ενώ ο λαός εγόγγιζε, παρήγγελε ο Θεός τη διόρθωση του ανθρώπου αυτού. Αλλά δεν είναι διορθώνετο. Σε τι δεν είναι διορθώνετο? Ο Ηλί ή το ευσεβής άνθρωπος. Και δεν ήθελε επουδενή λόγο να προσβάλει τη θυσία του Θεού. Αλλά δεν ήταν αυστηρός. Και αμελούσε την παιδαγωγία των παιδιών του με αυστηρότητα. Το λέγει σαφώς η Αγία Γραφή. Έχει ένα στίχο που λέγει «Μη παιδεία, μη». Έτσι γράφει εκεί.
παιδιά μου, μη το κάνετε αυτό. Πώς το έλεγε? Το έλεγε με καλό τρόπο. Βέβαια θα μιλήσουμε στα παιδιά μας και με καλό τρόπο και με κακό τρόπο. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Αλλά μιλούσε πάντοτε με καλόν και ευγενή τρόπο ο Ηλί. Για να μην νομίσετε ότι αυτός ο τρόπος που εγώ τώρα σας εισηγούμε ότι είναι δικός μου και ότι θα ήθελα να γυρίζω σε μεθόδους απειρχαιωμένας και βασανιστικάς. Όχι, ο λόγος του Θεού το λέγει. Και επειδή ακριβώς δεν ατιμωρούσε τα παιδιά του και μιλούσε πάντα με τον τρόπον αυτόν, εκείνο το που καφώνται μερικοί γονείς που λέγουν «εγώ ποτέ μου δεν έδειρα το παιδί μου, εγώ ποτέ μου δεν κακοποίησα το παιδί μου», δεν σου λέει κανείς χωρίς λόγο να κακοποιήσεις το παιδί σου. Αλλά όταν όμως πρέπει να το μεγαλώσεις εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, χρησιμοποιώντας όλους τους τρόπους, με σκοπόν και με στόχον το παιδί σου να γίνει πνευματικός άνθρωπος. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, έκανε η Ηλί. Είχε αμελήσει την αγωγή των παιδιών του με σωστό τρόπο. Το αποτέλεσμα, μέσα σε μια μέρα, σε μια πολεμική σύραξη με τους Φιλιστέους, σκοτώθηκαν και τα δύο του παιδιά. Η μια του νύφη εγκυμονούσε, μαθαίνοντας ότι ο άνδρας της σκοτώθηκε στον πόλεμο, πέθανε. Πήγε να γεννήσει πρόωρα και πέθανε. Ο πατέρας, ο Ηλί, ακούγοντας ότι δύο του παιδιά εφωνεύθησαν, εκάθιτο σε ένα ανάκλυντρο, σε μια πολυθρονίτσα, και έκανε προς τα πίσω, ήταν σε ένα βάθρο επάνω, και έπεσε και αυτός και σκοτώθηκε. Μέσα σε μία μέρα όλοι αυτοί σκοτώθηκαν. Το είχε παραγγείλει ο Θεός δια του νεαρού μικρού Σαμουήλ, του μετέπειτα προφήτου. Φοβερό. Τι έγινε? Αμέλεια. Αμέλεια αγωγής. Πόσες φορές λέμε, μα εγώ τα παιδιά μου τα εβοήθησα. Τα εβοήθησες όσο έπρεπε? Επέμεινες? Αλλά ακόμη θυμόσαστε εκείνη την ιστορία εκείνου του βιωτού βασιλέως που έλαβε μήνυμα από ένα φίλο του από την Αθήνα ότι κινδυνεύει η ζωή του, όταν εκείνος ο δούλος που έφτασε στην βιωτία στις Θήβες και του δίνει του βασιλέως το γράμμα και του λέγει, μου είπε το αφεντικό μου να το διαβάσεις γρήγορα, τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί γράφει πολύ σπουδαία πράγματα μέσα. Τι έγραφε? Έγραφε ότι κινδυνεύει η ζωή του βασιλέως από μια συνωμοσία που ξεκίνησε από την Αθήνα και έφτανε στην Βιωτία. Τον βρήκε να διασκεδάζει τον βασιλέα. Παίρνει αυτό το γράμμα και το βάζει στην τσέπη του, λέγοντας «Εσ αύριον τα σπουδαία». Έμεινε παροιμιώδης φράσης. Για τα σπουδαία που μου λες, αύριο. Ήρθαν οι συνωμότε και τον εφώνευσαν. Έτσι, αγαπητοί μου, και εμείς λέμε «Εσ αύριον τα σπουδαία». Ποια τα σπουδαία? Η σωτηρία μας. Και τι, την αναβάλλουμε για αύριο, για μεθαύριο, για τα γυρατιά μας? Και τότε, αγαπητοί, έρχονται οι δαίμονες, έρχεται ο θάνατος και δεν προλαβαίνουμε πια. Έχουμε ήδη πεθάνει πνευματικά. Είναι τραγικό, αυτόχρημα τραγικό. Τι λέγει ο λόγος του Θεού? Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας. Να τώρα, τώρα, σήμερα. Ιδούν ειν, να τώρα, η ημέρα της σωτηρίας, η ημέρα που θα προσδεχτεί ο Θεός τη μετανοιά σου. Όχι αύριο. Το αύριο ανήκει στο Θεό. Το σήμερα ανήκει σε εμάς. Το παρελθόν πέρασε. Εκείνο λοιπόν που έχουμε στα χέρια μας είναι, αγαπητοί μου, το παρόν. Μη αναβάλλουμε, μη αμελούμε. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο η αμέλεια μόνη της. Συνοδεύεται και από δυο κρατεές και φοβερές αδελφές της. Την άγνοια και τη λύθη, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τι είναι η άγνοια? Όταν όχι απλώς αμελείς, αλλά αμελώντας
πεθάνεις να μην αγνοείς, να μην γνωρίζεις. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής, ότι η άγνοια είναι μύτηρ και τροφός πάντων των κακών. Είναι η μητέρα και η τροφός που τρέφει όλα τα κακά, όταν δεν γνωρίζεις. Ξέρετε ότι απαγορεύεται η άγνοια του νόμου, πολιτιακά, αλλά απαγορεύεται και η άγνοια του νόμου του Θεού. Έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι άγνοια του νόμου του Θεού. Σου λέει, δεν το ξέρω. Εφρόντισες να το μάθεις. Μελετάς το Λόγο του Θεού. Εκεί θα μάθεις το θέλημα του Θεού. Εάν δεν μελετάς, πώς θα μάθεις το θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας επιστολή του στους Κορινθίους, αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Οι οποίοι Κορίνθιοι δυσπιστούσαν στην Ανάσταση των σωμάτων, ότι θα αναστηθούν οι νεκροί με τα σώματά τους, γιατί ακριβώς δεν εγνώριζαν τη δύναμη του Θεού. Οι ιδωλολάτρες, χθεσινοί ιδωλολάτρες, πίστευαν ότι ο Θεός, κάπως σαν το Δία πρέπει να είναι, κάπως έτσι. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν, να χωρέσουν στο μυαλό τους, ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Αφού εκ του μηδενός έκανε τα πάντα, ο Θεός αδυνατεί να αναστήσει τους νεκρούς, τα σώματά τους, τα λιωμένα σώματά τους, να τα αναστήσει πάλι. Και τι γράφει ο Απόστολος Κορινθίους? Αγνωσίαν Θεού την έχουσι, προς εντροπήν ημίν λέγω. Μερικοί από εσάς έχουν άγνοια του Θεού και των ιδιωτήτων Του και των ενεργειών Του και τη δυνάμειός του ενδοκειμένο, και το λέγω για ντροπή σα. Πολλές φορές λέμε, και τι να σου κάνει ο Θεός? Αν ήξερες, αδελφέ μου, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, πόσο φοβερά δυνατός είναι ο Θεός, δεν θα έλεγες ποτέ, και τι να σου κάνει ο Θεός και τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Το λες αυτό, είναι βλασφημία που οφείλεται στην άγνοια. Γιατί οφείλεται στην άγνοια? Γιατί δεν διαβάζεις το Λόγο του Θεού? Γιατί δεν παρατηρείς και δεν γνωρίζεις τα θαυμάσια του Θεού? Να δεις τι ο Θεός έχει κάνει μέσα στην ιστορία, για να μην σου πω ότι σε στέλνω και στη φύση, να δεις τη δύναμη του Θεού. Εάν, αγαπητοί μου, μέσα σε ένα γραμμάριο ύλης υπάρχει μια τρομακτική ενέργεια, αυτή που ελευθερώνουμε εμείς από την ύλη και την κάνουμε πολεμικά όπλα για να σκοτώσουμε τους άλλους ανθρώπους. Ένα γραμμάριο ύλης έχει τόση τρομακτική ενέργεια. 20.000 τόνοι πετρελαίου να καούν μέσα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, αμέσως, ακαρί. Ένα γραμμάριο ύλης. Το σύμπαν όλο τι περιέχει σαν ενέργεια και δύναμη. Και εκείνος που το έκανε, πόσο δυνατός είναι? Και να ρωτιέσαι και λες, αν είναι δυνατός ο Θεός, αυτό δεν είναι άγνοια? Ούτε στη γραφή κοίταξες, ούτε στην ιστορία κοίταξες, ούτε στην φύση κοίταξες, για να δεις ποιος είναι ο Θεός, η σοφία Του, η δύναμή Του και η αγάπη Του. Πώς λοιπόν το λέγεις αυτό? Έτσι, αδελφέ μου, θα σου έλεγα ότι πρόσεξε, η άγνοια είναι φοβερό πράγμα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Η των γραφών άγνοια την λίμνη των αιρέσεων εγέννησεν και βίων διεφθαρμένων εισήγαγε και τα άνω κάτω πεποίηκεν». Γιατί υπάρχουν αιρετικοί? Πιστέψτε με, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 9 στους 10 αιρετικούς, 9 στους 10, είναι γιατί αγνοούν τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Ο ένας είναι εκπεπιθήσεως αιρετικός, γιατί έχει διεστραμμένη συνείδηση. Αλλά οι 9 στους 10 δεν είναι από αυτό, είναι από άγνοια. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η άγνοια, λέγει, εισήγαγε την καταστροφή των αιρέσεων. Αλλά και μόνον αυτό. Πόσοι ζουν διεφθαρμένων βίων και είναι ανύποπτοι ότι αυτό που ζουν είναι αμαρτία? Γιατί? Διότι αγνοούν τον νόμο του Θεού. Ως προς τα σαρκικά αμαρτήματα, μάλιστα, υπάρχει τέτοια άγνοια, τέτοιο βαθύ σκοτάδι αγνίας, που είναι εκπληκτικόν. Δεν γνωρίζουν τι είναι αμαρτία και τι είναι αρετή, σε τέτοιο βαθμό που να θεωρούν
τα αμαρτήματα, και σας ξαναλέγω, ιδιαίτερα στα σερκικά αμαρτήματα, σαν τα πιο φυσιολογικά πράγματα. Αυτό πού οφείλεται? Στην άγνοια του Λόγου του Θεού. Στην άγνοια του νόμου του Θεού. Δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού. Αλλά και όλα τα αναποδογυρίζει, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, όλα τα αναποδογυρίζει η άγνοια. Για να συμπληρώσει και να πει ότι αδύνατον, αδύνατον σωθείτε άνευ της των θείων γραφών αναγνώσεως. Δεν μπορείς να σωθείς άμα δεν μελετάς το Λόγο του Θεού. Γιατί εκεί θα μάθεις, αδελφέ μου, πως πρέπει να ζεις. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, αγαπητοί, πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να μελετούμε με επιμέλεια. Μια ζωή ολόκληρη πρέπει να μελετούμε κάθε μέρα, να ανοίγουμε το Λόγο του Θεού. Το ακούσατε? Κάθε ημέρα. Κάθε μέρα, έστω λίγο. Έστω λίγο, μια επαφή με το Λόγο του Θεού. Στην Αγία Γραφή και στους πατέρες της Εκκλησίας μας που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, να έχουμε αυτήν την επαφή και να γνωρίζετε, όπως λέγει ο ίδιος Άγιος Πατήρ, ότι αυτό αποτελεί ένα θαυμάσιο κάγκελο που θα σε προστατεύσει από κάθε πτώση. Και όχι μόνο δεν θα σε αφήσει να πέσεις, αλλά και αν είσαι πεσμένος θα σε ανορθώσει, θα σε καθαρίσει, θα σε αγιάσει ο Λόγος του Θεού. Αλλά σας είπα όμως, δεν είναι μόνο η άγνοια, είναι και η λύθη. Τι είναι η λύθη? Εκείνα που εγνώρισες αλλά δεν τα καλλιεργείς και ξεχάστηκαν. Βεβαίως, και μια ξένη γλώσσα, αγαπητοί μου, αν μάθαμε, εάν δεν την καλλιεργούμε θα την ξεχάσουμε. Και μια επιστήμη, εάν μετήλθαμε, εάν δεν την καλλιεργούμε θα την ξεχάσουμε. Και μια τέχνη ακόμη, αν έχουμε μάθει, εάν δεν την εργαζόμεθα θα την ξεχάσουμε. Τα χέρια μας δεν θα έχουν πια μια δεξιοτεχνία γύρω από την εργασία αυτή. Ξέρετε ότι ένας που παίζει ένα μουσικό όργανο, ιδίως πιάνο ή βιολί, πρέπει να παίζει κάθε ημέρα λίγη ώρα, γιατί αλλιώτικα τα δάχτυλά του θα πάθουν μία δισκαμψία και δεν θα μπορεί να παίξει. Το γνωρίζετε αυτό? Εάν λοιπόν πρέπει να παίζουμε ένα μουσικό όργανο κάθε μέρα για να αποφύγουμε αυτή την δισκαμψία των δακτύλων μας και να μπορούμε ευχερώς να παίζουμε, πόσο περισσότερο πρέπει να υπάρχει σε ευκαμψία η ψυχή μας για να μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα ανά πάσα στιγμή το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος είπε το εξής. Πολλές φορές ετώνησε το θέμα της μνήμης. Λέγει κάπου: «Μνημονεύετε του λόγου ου εγώ υπονημήν». Να ενθυμίστε εκείνο που σας είπα. Το λόγο που σας είπα. Γιατί να το θυμόσαστε? Γιατί αν το ξεχάσετε, τότε δεν θα κρατήσετε τίποτα. Τότε θα είσαστε άδεια πειθάρια. Μάθατε και το αφήσατε και έφυγε αυτό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μνήμη και όχι λύθη. Είπε μια άλλη ευμνημόνευτη φρασούλα, η οποία είναι πολύ χρήσιμη και την οποία ακριβώς γι' αυτό είπε μικρή, για να τη θυμόμαστε. Μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Τίποτα άλλο δεν είπε ο Κύριος. Το είπε αυτό όταν θα επρόκειτο, προφητικά λέγοντάς το, να εγκαταστραφεί η Ιερουσαλήμ, τι έπρεπε να κάνουν οι χριστιανοί. Όπως και τότε στην εποχή του Λότ, που ο Λότ έφυγε με την οικογένειά του πρώτης καταστροφής των Σοδόμων. Και τι είπε ο Κύριος? Μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Τι έπαθε η γυναίκα του Λότ? Γύρισε πίσω να κοιτάξει το νοικοκυριό της. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται? Κατεστράφη. Δηλαδή γύρισε πίσω στα πράγματά της. Γύρισε πίσω στην παλιά της τη ζωή. Ευσεβής γυναίκα ήτο, αλλά είχε την καρδιά της κολλημένη στα υλικά πράγματα. Ο Κύριος είπε, όταν δείτε κυκλουμένη την Ιερουσαλήμ, αυτός που είναι στο δώμα επάνω, στην ταράτσα, στο λιακωτό, εκεί που ανέβηκε να κάνει τις δουλειές του, να πλώσει κάτι να ξεραθεί,
και δει στρατεύματα να έρχονται, μη κατέβει στο σπίτι του να πάρει πράγματα. Πολύ φυσικό να κατέβει κανείς να πάρει το πορτοφόλι του. Μη κατέβει να πάρει πράγματα, αλλά αμέσως από το δώμα να κατέβει τη σκάλα και να φύγει. Τι μπορεί να πάθει, θα έκλειναν οι πόρτες της πόλεως εν όψη των στρατευμάτων των Ρωμαϊκών, όπως και συνέβη, και τότε δεν θα μπορεί να φύγει πια. Μπορεί να χάσει δευτερόλεπτα και να μείνει μέσα στην πόλη. Και τι λέγει τώρα εδώ ο Κύριος? Μνημονεύεται της γυναίκας Λότ. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Τι έπαθε? Έτσι μπορώ να λέγω πάντοτε. Τι έπαθε η γυναίκα του Λότ? Έχει ευρύ, ξέρετε, και βαθύ περιεχόμενο αυτή η μνήμη της γυναίκας του Λότ. Έγινε στήλη αλατιού. Αν και εγώ αρχίζω να θυμάμαι και να γυρίζω και να βλέπω την παλιά μου τη ζωή, όταν έκανα εκείνο, όταν έκανα εκείνο, ενώ τώρα είμαι στο δρόμο της μετανοίας, θα απολυθωθώ, θα γίνω κι εγώ στήλη αλατιού, θα απολυθωθώ, θα χάσω την πνευματικότητά μου, θα γίνω πέτρινος. Τι μου είπε ο Κύριος? Μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Με άλλα λόγια, είναι η μνήμη του Θεού, η διαρκής μνήμη του Θεού. Πρέπει να αναμοχλεύομαι διαρκώς εκείνα τα οποία γνωρίζουμε από το Λόγο του Θεού. Διαρκώς. Μη πούμε το διάβασα, διάβασα την Αγία Γραφή και ξανά, και ξανά. Έως πότε? Μέχρι που να πεθάνουμε. Γνώσεις και μνήμη. Γνώσεις και μνήμη. Και αυτά θα βοηθούνται από την φροντίδα μας, την επιμέλειά μας, έτσι τα πράγματα να συμβαίνουν. Αγαπητοί, ας κλείσουμε. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας εξήγησα στην αρχή ότι η αμέλεια, η ακιδεία, όπως λέγεται στη γλώσσα των πατέρων, από το ακίδωμε, δηλαδή κίδωμε θα πει φροντίζω, ακιδεία θα πει μη φροντίδα, ότι αποτελεί ένα από τα θανάσιμα 7 αμαρτήματα. Ας λάβουμε τα μέτρα μας. Ας προσέξουμε. Δεν είναι πράγμα για το οποίο μπορούμε να λέμε «Α, και πάνω σε αυτό το θέμα δεν βαριέσαι». Όχι, αγαπητοί μου. Εάν κάποιος ακούει σήμερα τη φωνή του Θεού που του λέγει ότι πρέπει να μετανοήσει, ότι πρέπει να αφήσει την παλιά του ζωή, ότι πρέπει να αρχίσει να σκέπτεται διαφορετικά, μη το αφήσει για αύριο. Γι' αυτό ο Κύριος σημειώνει και λέγει «Γρηγορείτε, μένετε ξύπνοι, άδε λέγω ή μην λέγω, ή μην λέγω, άδε λέγω ή μην λέγω, πάση λέγω, γρηγορείτε. Εκείνα που λέγω, τα λέγω για όλους. Μένετε ξύπνοι, γρηγορείτε».